Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια μάνα τώρα και μα παρακολουθεί. Θέλω δύο-τρία points, σαν να το κάνει το τεστ τη μάνα στο παιδί, που μπορεί η μάνα να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. ώστε να αρχίσει σιγά-σιγά να σκέφτεται πριν το παιδί τη πάει μετά τα επτά, ότι όντω υπάρχει έτσι μια δυσλεξία στην οικογένεια. Πρώτον, κοιτάμε αν υπάρχει κληρονομικότητα. Γιατί είναι πολύ κληρονομική και η δυσλεξία και η διάσπαση προσοχή. Ένα. Δεύτερον, αν όταν γεννήθηκε το παιδί δεν έκλαψε αμέσω και μελάνιασε και αν αυτό κράτησε για αρκετά δευτερόλεπτα, μπορεί, μπορεί, έχει όχι απαραίτητα. αυτό, σε μένα. Αν μελάνιασε λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν ανέπνευσε και εκείνη τη στιγμή πεθαίνουν εκατομμύρια κύτταρα στον εγκέφαλο που δεν θα ξαναγεννηθούν. Όταν σταματήσει και αναπνεύσει, σταματάει αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε τυχαία, είτε επειδή είναι υπερκινητικά πολλά από αυτά τα παιδιά, κινούνται μέσα και ο λόρος έρχεται και. Λοιπόν, ε, για οποιοδήποτε λόγο συμβαίνει. Δυστυχώ έχει το γονίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το κάνει χειρότερο. Μάλιστα. Ή Μπορεί και να μην έχει το γονίδιο, αλλά αν παραδείγματο χάρη αυτό κράτησε πολύ ώρα το μελάνιασμα, μπορεί να, να έχει και διάσπαση προσοχή, να έχει άλλε αναπτυξιακέ δυσκολίε. Άρα προσέχουν, αν η μάνα ξέρει ότι το παιδί μελάνιασε Μάλιασε. λίγο να το σκεφτεί. Δεύτερο, αν έβγαινε με τα πόδια αντί για το κεφάλι. Προσέξτε αυτό. Οι πιθανότητε πάλι αυξάνονται. Αν άργησε πολύ να μιλήσει, όχι να μιλήσει ναι. καθαρά. Όπω ο Αϊνστάιν, ο Άντζη, ο στα 3 ήταν τρία-τέσσερα έτη. Έτσι, να μιλήσει. Αν άργησε να μιλήσει. Όχι, αν μιλάει καθαρά, η μιλάει καθαρά. Επίση, αν δούνε όταν ξεκινήσει το σχολείο, ότι ενώ πήγαινε με χαρά να διαβάσει να γράψει, όπω η κυρία Μονογιού, ξαφνικά δεν θέλουν να δουν το χαρτί και το μολύβι και το να διαβάσουν. Τότε πρέπει να υποπτεθούν μήπω πρέπει να πάνε κάπου σε κάποιου ειδικού. Αυτά είναι τα πρώτα σημάδια.